Χαμογελαστό, την καλησπέρα μας, Ιωάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντα δεκτικός, βέβαια. Πάντα μας λέει ναι ο Ιωάννης, παρά το δύσκολο πρόγραμμα που έχει και τις υποχρεώσεις στις καθημερινές, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, Ιωάννη, το νόημα των Χριστουγέννων. Νόημα των Χριστουγέννων για μικρούς και μεγάλους. Τα Χριστούγεννα είναι, ως γνωστόν, οι 12 ημέρες, εκκλησιαστικά λέγεται του Αγίου Δωδεκαημέρου, και έχει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Ο Χριστός γίνεται, ο Θεός μάλλον γίνεται άνθρωπος, προσλαμβάνει και δεύτερη φύση και η ζωή του γίνεται απολύτως ταιριαστή όπως η δική μας. Περνάει 9 μήνες στην κοιλιά της Παναγίας, γέννηση κτλ. Το γεγονός ότι προσλαμβάνει τα πάντα και είναι η ζωή του απολύτως ταιριαστή όπως εμείς, είναι η πλήρη εγγύηση της αναστάθεως, θεραπείας, αγιότητος. Και όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, όλα τα δεινά της ιστορίας, που και όταν γεννήθηκε εκείνος ήταν πάρα πολλά, είναι το σημαντικό ότι τώρα αποκτούν άλλο νόημα, γιατί τα προσλαμβάνει ο Θεός. Σε συγκεκριμένο μέρος έρχεται η Βηθλέμ, ενώ ήταν από τη Ναζαρέτ, έγινε η απογραφή. Έχει μητέρα την Παναγία, γνωστό αυτό. Δεν έχει πατέρα, κανονικά. Κατά άνθρωπον εμφανίζεται μνηστήρας ο Ιωσήφ. Και μέσα σε εκείνα τα προβλήματα προσλαμβάνει τα πάντα από τη ζωή. Το μήνυμα τελικά είναι αισιόδοξο, γιατί υπάρχει η Ανάσταση, όπως ξέρουμε, στο τέλος της επίγειας ζωής του, που ξεκινάει τώρα. Μάλιστα. Είναι σημαντικό να δούμε, κύριε Λίλη, και αυτή την ιστορία που μας περιγράφεται τώρα με διαφορετικά μάτια, γιατί έχουμε συνδέσει τα Χριστούγεννα και με άλλα πράγματα. Ξέρετε, ξεχνάμε το πραγματικό νόημα και επικεντρωνόμαστε στα ψώνια, στα υλικά αγαθά. Νομίζουμε ότι Χριστούγεννα είναι φωτάκια, λάμψη κτλ. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που εσείς αναφέρετε σαν το νόημα και το μήνυμα. Το έχουμε και ανάγκη να ξεφύγουμε λίγο, όπως και το Πάσχα, δεν είναι. Ναι, νομίζω βέβαια και η ίδια η γεωγραφία της Εκκλησίας δείχνει ότι η Φάτνη που γεννήθηκε δεν ήταν κάτι ωραίο. Είχε βρωμιά, τα ζώα, η Παναγία δεν είχε που να γεννήσει. Βρέθηκε ένα μακρινό ταξίδι από εκεί που ζούσαν λόγω της απογραφής και λέγουν τέρες ότι η είσοδος αυτή του Κυρίου στη ζωή από την πρώτη στιγμή σηματοδοτεί το πάθος που θα έρθει αργότερα. Υπάρχει όμως η χαρά ότι γεννιέται και ένα παιδί, που πάντα είναι μεγάλη χαρά, αλλά εδώ πέρα βέβαια έχουμε και το θεάνθρωπο που αφορά όλη την ανθρωπότητα και μέσα στα δεινά, μέσα στα πάθη, έρχεται το χαρμόσυνο, όπως συμβαίνει με τη γέννηση κάθε παιδιού, αλλά ειδικά εδώ πέρα έχουμε κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό. Δεν ξεχωρίζουν αυτά από τη ζωή μας. Έχουμε τα προβλήματα, θέλουμε μία ξεκούραση, θέλουμε και μία κατανάλωση, να πάρουμε κάποια πράγματα που ειδικά για τα μικρά παιδιά δίνουν ένα άλλο νόημα, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Αλλά πάντοτε όμως υπάρχουν τα προβλήματα και τα δεινά, όπως συνέβαινε και τότε που γεννήθηκε ο Κύριος. Μάλιστα, λοιπόν. Μόνο να πω, να μην σας ενοχλούν, να πω κάτι τελευταίο. Μόνο ότι τα Χριστούγεννα, βέβαια, ιστορικά δεν έγιναν 25 Δεκεμβρίου. Το βάλαμε από τον 4ο αιώνα και μετά για να συμπίπτει 9 μήνες με την 25η Μαρτίου. Πρέπει να ήταν φθινόπωρο, Οκτώβριος, όπως φαίνεται από τις διηγίες μέσα στο Ευαγγέλιο. Η Εκκλησία όμως τον εορτολογικό της κύκλο το έκλεισε έτσι, 25 Μαρτίου, 25 Δεκεμβρίου, για να πέσουν και 9 μήνες. Μάλιστα, λοιπόν, Ιωάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πού θα κάνεις γιορτές, Θεσσαλονίκη πάνω? Τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Το ρεπορτάζ μου είναι to the point που λένε. Λοιπόν. Ναι, βέβαια, είμαι στη Θεσσαλονίκη για λίγες μέρες. Λοιπόν, πρωτοχρονιά θα έρθω στην Κρήτη. Χαιρετισμούς, χρόνια πολλά. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμούς. Βέβαια, θα μεταφέρω. Λοιπόν.